Λέγομαι Άγγελος Συρίγος, είμαι αναπληρωτής καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στις εκλογές του 2019 εξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Περιφέρεια Αθηνών. Είμαι παντρεμένος με την Ειρήνη Σταματούδη και έχω τρία παιδιά τα οποία ετοιμάζονται τώρα να δώσουν το ένα από αυτά εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Μετά την μικρασιατική καταστροφή, οι μεγάλες δυνάμεις παρενέβησαν μεταξύ των δύο αντιμεχωμένων πλευρών και ζήτησαν σύναψη συνθήκης ανακοχής. Η συνδιάσκεψη έγινε στα Μουδανιά, μια κομμόπολη στη θάλασσα του Μαρμαρά. Εκεί εκλήθη μόνον η Κεμαλική Τουρκία και όχι η κυβέρνηση του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή ήταν μια πρώτη νίκη των δυνάμεων του Κεμάλ. Και στη συνέχεια οι σύμμαχοι ζήτησαν να παραμείνουν τα στενά και η Κωνσταντινούπολη υπό τον έλεγχό τους μέχρι την ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ουσιαστικά δηλαδή πήγαμε να ξαναδιαπραγματευτούμε τη συνθήκη των Σευρών του 1920. Ως τόπος ορίστηκε η Λοζάνη επειδή ακριβώς ήταν μια ήσυχη πόλη στην Ελβετία και δεν θα μπορούσαν να παρενοχληθούν οι παρευρισκόμενοι από τις ευρύτερες εξελίξεις. Η Τουρκία συμφώνησε να παραμείνουν οι σύμμαχοι στην περιοχή των στενών και της Κωνσταντινούπολης μέχρι την ολοκλήρωση της διασκέψεως. Οι σύμμαχοι ενδιαφέρονταν πρωτίστως για το θέμα του διάπλου των στενών. Και ως αντάλλαγμα οι σύμμαχοι της έδωσαν ένα ανέξοδο δώρο, την Ανατολική Θράκη. Η Ελλάδα πήγε στη συνδιάσκεψη έχοντας έναν ελληνικό στρατό, ο οποίος ήταν σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένος. Είχαμε χάσει όλα τα βαριά μας όπλα στην Μικρά Ασία και είχαμε να περιθάλψουμε και εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Το πρόβλημα λοιπόν που υπήρχε για την Ελλάδα ήταν πώς θα έβρισκε χρήματα, δάνεια δηλαδή, για να μπορέσει να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους. Τα δάνεια τα δίνανε μεγάλες δυνάμεις. Γι' αυτό το λόγο και υποχρεωθήκαμε να αποδεχθούμε την κατά τα άλλα απαράδεκτη θέση τους να δώσουμε την Ανατολική Θράκη, η οποία κατοικείται από Έλληνες. Στο διάστημα τριών εβδομάδων από την υπογραφή της ανακοχής των Μουδανιών μέχρι τη συνδιάσκεψη της Λοζάνης, περίπου 300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν την περιοχή της Ανατολικής Θράκης και αρκετοί από την Κωνσταντινούπολη και κατέφυγαν στη Δυτική Θράκη. Τη συνθήκη της Λοζάνης την υπέγραψαν όλα τα κράτη που είχαν πάρει μέρος και στη συνθήκη των Σευρών. Ήταν μια συνθήκη με την οποία ουσιαστικά τερματιζόταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Επομένως, εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, συμμετείχε και η Ιαπωνία που ήταν από τις νικήτριες δυνάμεις, καθώς και οι λεγόμενες συνασπισμένες δυνάμεις, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Σερβία, οι οποίες είχαν υπογράψει και βεβαίως η Ελλάδα και η Τουρκία. Σε κάποια τμήματα, σε κάποιες διαπραγματεύσεις, συμμετείχε και η Σοβιετική Ένωση, ιδίως στο θέμα του διάπλου των στενών που την ενδιέφερε. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές έχουμε στην Ελλάδα την εντύπωση ότι η συνθήκη της Λοζάνης αφορούσε αποκλειστικώς ελληνοτουρκικά θέματα. Στην πραγματικότητα, τα ελληνοτουρκικά θέματα ήταν ένα μικρό τμήμα αυτών που επεδίωκαν οι μεγάλες δυνάμεις. Οι μεγάλες δυνάμεις ενδιαφέρονταν πρώτα απ' όλα για το διάπλο των στενών. Θέλανε να υπάρχει ελευθερωναυσιπλοεία, όπως το λέγανε. Αυτό το πέτυχαν. Από εκεί και πέρα, ζητούσαν να δουν τι θα γίνει με το Οθωμανικό χρέος. Το Οθωμανικό χρέος, όταν τη δεκαετία του 1870 το Οθωμανικό κράτος πτώχευσε, φτιάχτηκε μια εταιρεία η οποία έδωσε δάνειο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ταυτοχρόνως μοίρασε τα ομόλογα του δανείου κυρίως σε Γάλλους και δευτερευόντως σε Εγγλέζους ομολογιούχους. Αυτοί θέλαν τα λεφτά τους πίσω, δεν θέλαν να τα χάσουν. Η Τουρκία αποδέχθηκε την αποπληρωμή του Οθωμανικού χρέους και ταυτοχρόνως το ενδιαφέρον είναι ότι η συνθήκη της Λοζάνης επέβαλε την αποπληρωμή του Οθωμανικού χρέους και σε όλα τα κράτη που είχαν εδάφη τα οποία απέκτησαν μετά το 1911. Άρα, υπεύθυνη να πληρώσει το Οθωμανικό χρέος ήταν και η Ελλάδα και η Βουλγαρία και η Σερβία και το Μαυροβούνιο που είχαν αποκτήσει εδάφη κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Ένα τρίτο θέμα ήταν οι διομολογήσεις. Οι διομολογήσεις ήταν ένα ιδιάζον καθεστώς που δημιουργήθηκε το 16ο αιώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, βάσει του οποίου οι ξένοι υπήκοοι δεν πλήρωναν δασμούς, δεν πλήρωναν φόρους για τη χρήση των λιμανιών και ταυτοχρόνως είχαν ιδιαίτερο καθεστώς δοσιδικίας για θέματα δικαστικά. Δεν δικάζονταν από τουρκικά δικαστήρια. Εάν
γινόταν κάποιος φόνος στην οποία εμπλεκόταν κάποιος ξένος υπήκος, τότε αυτός δεν μπορούσε να δικαστεί αν δεν ήταν παρόν πρόξενος από το κράτος του. Ήταν ένα τραγικό καθεστώς για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι μεγάλες δυνάμεις ζήτησαν να συνεχιστεί. Οι Τούρκοι ήταν κάθετοι και τελικώς το σταμάτησαν. Τελευταίο σημείο που ενδιέφερε τους συμμάχους ήταν να συνεχιστούν όλες αυτές οι παραχωρήσεις που είχαν γίνει επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ξένες εταιρείες. Σε αυτές είχαν δοθεί το δικαίωμα να φτιάξουν καινούργια λιμάνια, να φτιάξουν δρόμους, να φτιάξουν σιδηροδρομικά δίκτυα, υδρευτικά έργα, ακόμη και ταχυδρομεία. Οι ξένοι ζήτησαν από την Τουρκία να αποδεχτεί τη συνέχιση αυτών των παραχωρήσεων. Αυτό τελικώς συμφωνήθηκε να κρατήσει για 10 χρόνια, δηλαδή όσα είχαν εκχωρηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να συνεχιστούν για την επόμενη δεκαετία και από εκεί και πέρα να τελειώσει το καθεστώς των παραχωρήσεων. Τα ελληνοτουρκικά χρησιμοποιήθηκαν ως κίνητρο για την Τουρκία, ως απειλή και ως δέλεαρ για να αποδεχθεί τις πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων. Εκτός από τα μεγάλα που ενδιέφεραν τις μεγάλες δυνάμεις, η συνθήκη της Λοζάνης σήμαινε και το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου που είχε ξεκινήσει το 1919. Είχε ακολουθήσει και η μικρασιατική καταστροφή, η έξοδος εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, οπότε ένα πρώτο ζήτημα ήταν τι θα γινόταν με τον πληθυσμό. Θα επέστρεφαν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Ένα δεύτερο ζήτημα αφορούσε στα εδαφικά. Ποιο ήταν το τελικό καθεστώς που θα διαπραγματευόμασταν. Η Ελλάδα είχε καταλάβει, είχε απελευθερώσει νησιά κατά την περίοδο του 12-13. Η Τουρκία δεν είχε ουδέποτε αποδεχθεί αυτή την κατάσταση. Ταυτοχρόνως η Ελλάδα είχε κατά τους πολέμους μετά το 1919-20 πάρει άλλες περιοχές όπως την περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Τι θα γινόταν με αυτό. Η περιοχή της Ανατολικής Θράκης είχε δοθεί προσωρινά υποτίθεται στους Τούρκους κατά την ανακοχή των Μουδανιών και το ερώτημα είναι τι θα γινόταν με την περιοχή της Ιωνίας. Όλα αυτά μπλέκονταν. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν τις ελληνοτουρκικές διαφορές για να ασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία ή να τις δελεάσουν. Δηλαδή, όταν οι Τούρκοι αποδέχθηκαν να παραμείνουν οι σύμμαχοι στη ζώνη των στενών και της Κωνσταντινούπολεως, οι σύμμαχοι τους έδωσαν την Ανατολική Θράκη. Όταν οι Τούρκοι συντάχθηκαν με τις θέσεις των Δυτικών στην ελευθεροναυσιπλοεία στο Βόσπορο και στα Δαρδανέλια και δεν πήγαν με τους Σοβιετικούς, οι σύμμαχοι τους έδωσαν για δώρο την Ήμβρο και την Τένεδο. Όταν οι σύμμαχοι επέμεναν να αποστρατιωτικοποιηθούν τα στενά και οι Τούρκοι αντιδρούσαν, οι σύμμαχοι τους έδωσαν για δώρο την αποστρατιωτικοποίηση κάποιων ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Και όποτε οι Τούρκοι απειλούσαν ότι θα τεινάξουν τον αέρα τη στην διάσκεψη, οι σύμμαχοι έλεγαν ότι θα αφήσουν τη στρατιά του Εύρου που είχε στο μεταξύ δημιουργηθεί στη Δυτική Θράκη να περπατήσει ως την Κωνσταντινούπολη. Οπότε λειτουργούσε ως καρότο και ως μαστίγιο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να κρατήσουμε μόνο ότι οι σύμμαχοι δίνανε ανέξοδα δώρα στους Τούρκους για αυτούς εις βάρος της Ελλάδος.